Πάμε λίγο στο φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας και σε ένα νέο σχεδιασμό, τον οποίο βέβαια επικροτούμε στην σωστή κατεύθυνση της ελληνικής αστυνομίας με κάποιες δομές στο εσωτερικό της και σε επίπεδο Κρήτης και προς την κατεύθυνση της πάταξης της διαχείρισης του φαινομένου. Ένα φαινόμενο το οποίο λαμβάνει διαστάσεις ανησυχητικές και σε επίπεδο Κρήτης. Έχουμε συλλέξει κάποια στοιχεία, κάποια δεδομένα. Εύη. Λοιπόν, συνολικά θα έχουμε 12 εξειδικευμένα γραφεία που θα ασχολούνται ουσιαστικά με το κομμάτι της ενδοοικογενειακής βίας, τα οποία θα στελεχώνονται με 180 εκπαιδευμένους αστυνομικούς. Έχει γίνει αρχή, να πούμε. Πολύ σωστά. Και υπάρχει και αναβάθμιση συνεχώς. Το 50% αυτών των αστυνομικών θα είναι γυναίκες, καθώς έχουν αφήσει το ιδιαίτερο αποτύπωμά τους και στο σώμα, αλλά και στα θύματα που πηγαίνουν και ζητούν βοήθεια από την ελληνική αστυνομία. Και κάποια στοιχεία τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, έχουν καταγραφεί περίπου 2.000 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας το 2022, ωστόσο στην πραγματικότητα μπορεί να είναι περισσότερα και από 6.000. Πράγμα το οποίο ανησυχεί για το τι τελικά και πόσα είναι τα περιστατικά και για ποιους λόγους οι γυναίκες, οι άντρες, οποιοδήποτε είναι το θύμα της ιστορίας, μάλιστα, δεν πηγαίνει να το καταγγείλει. Πάμε στον κύριο Γιώργο Πικράκη, το μέλος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, να πάρουμε ένα σχόλιο, να μας σχολιάσει λίγο την συγκεκριμένη εξέλιξη. Ένας αστυνομικός, ένας αξιωματικός, ο οποίος βέβαια έχει έρθει σε επαφή προσωπική με φαινόμενα και περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, τα οποία διαχειρίζεται σχεδόν καθημερινά η ελληνική αστυνομία. Την καλησπέρα μας, κύριε Πικράκη. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Προς τη σωστή κατεύθυνση το είπαμε, εννοείται αυτό, ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας και σίγουρα ένα θέμα, ένα φαινόμενο το οποίο σας προβληματίζει όχι μόνο με την ιδιότητα του αξιωματικού, αστυνομικού, αλλά και ως μέλος της κοινωνίας μας. Πολύ σωστά, είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς το τελευταίο διάστημα παίρνει διαστάσεις και παίρνει και δημοσιότητα και συγχαρητήρια και εσάς που το αναδεικνύετε. Απασχολεί τόσο την κοινωνία αλλά και εμάς σαν αστυνομία. Η ίδρυση των γραφείων αυτών είναι ένα πολύ σωστό βήμα και μια πολύ σωστή πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο και εμείς σαν συνδικαλιστικές ενώσεις το επικροτούμε. Στο Ηράκλειο θα ιδρυθεί στο αστυνομικό μέγαρο. Το γραφείο θα ανήκει στο Α' αστυνομικό τμήμα Ηρακλείου. Θα στελεχώνεται κυρίως από γυναίκες συναδέλφους, διότι όπως πολύ σωστά και εσείς είπατε, υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία από τις γυναίκες, αλλά ακόμα περισσότερο τα στατιστικά δείχνουν ότι τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας είναι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό γυναίκες. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο και πολύ ειδικό για μας ποινικό αδίκημα. Ναι. Σωστά. Δεν είναι το ορεινό το φαινόμενο, υπάρχει πάρα πολλά χρόνια, πάντα υπήρχε. Πλην όμως τώρα έχει βγει στην επιφάνεια, έχει πάρει δημοσιότητα, διότι τα περισσότερα αδικήματα δεν καταγγέλλονταν και συνεχίζουν και δεν καταγγέλλονται τα περισσότερα. Γι' αυτό το λόγο οι αστυνομικοί αυτοί θα είναι εκπαιδευμένοι, θα έχουν περάσει ειδικά σεμινάρια, ώστε να κάνουν και την προανάκριση, αλλά και να έχουν και ένα λόγο και μια θέση να δίνουν συμβουλές σε πολίτες, ακόμα και διατηρώντας την ανωνυμία τους, ώστε πώς να διαχειριστούν ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας μέσα στις οικογένειές τους. Κύριε Πικράκη, ξέρετε, δημιουργείται το εξής ερώτημα. Μας παρακολουθούν αυτοί οι μη τηλεθεατές, οι οποίοι επιθυμούν να ανοίξουν το στόμα τους, να απευθυνθούν σε ένα ειδικό, να απευθυνθούν στην ελληνική αστυνομία που πάντα βρίσκεται στο πλευρό μας, στο πρακτικό σκέλος. Πώς θα λειτουργήσει, πώς λειτουργεί αυτή η νέα δομή? Αυτή η νέα δομή θα είναι ειδικά γραφεία, ναι, τα οποία θα έχουν και διαμορφωθεί με ιδιαίτερο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται και η ατομικότητα και η ιδιωτικότητα όποιο επισκέπτεται τα γραφεία αυτά. Οι συνάδελφοι θα κάνουν προανάκριση για κάθε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που θα επιλαμβάνονται έξω ή τα περιπολικά και οι μηχανές ή εξωματική υπηρεσία. Θα υπάρχει, φυσικά έχει εμπίθεια, θα δίνονται συμβουλές. Θα υπάρχει εποπτεία από τον αρμόδιο εισαγγελέα που θα οριστεί από την εισαγγελία Ηρακλείου, ώστε να μπει σε μια βάση επιστημονική, να μπει σε μια βάση όπως έπρεπε να υπάρχει, διότι και εμείς όλα αυτά τα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια τουλάχιστον που θυμάμαι εγώ, δεν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη ενημέρωση ή κάποια εκπαίδευση στους αστυνομικούς. Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει αυτό, ώστε να έχουμε και εμείς τις απαραίτητες γνώσεις, να μεταφέρουμε στους πολίτες. Γι' αυτό και κάθε φορά εμείς που συμμετέχουμε σε διαλέξεις, σεμινάρια, λέμε στον κόσμο να μην φοβάται, να έρχεται σε επαφή με τους αστυνομικούς, να λέει το πρόβλημά του,
να παίρνει τη συμβουλή του αστυνομικού σαν πιο ειδικού και να μην φοβάται να καταγγείλει τέτοια περιστατικά, διότι ένα μικρό περιστατικό που μπορεί εμείς να πιστεύουμε ότι μπορεί να περάσει αψήφιστα μέσα σε μια οικογένεια, να καταλήξει σε ανθρωποκτονίες και σε πολύ χειρότερα αδικήματα που όλοι παρακολουθούν τον τελευταίο καιρό και στις ειδήσεις και στην καθημερινότητα. Μάλιστα, και το κεντρικό μήνυμα βέβαια ότι η αστυνομία είναι σύμμαχος πολιτών, οικογενειών, μελών οικογένειας που βιώνουν αυτή τη δύσκολη συνθήκη, φάση της ενδοοικογενειακής βίας. Ήρθε ο καιρός να ανοίξουν στόματα, ήρθε ο καιρός να καταγγείλουν καταστάσεις. Σωστά. Εμείς είμαστε κοντά στους πολίτες. Ειδικότερα η αστυνομία του Ηρακλείου το έχει αποδείξει και με τις επιτυχίες αλλά και με το ήθος των Ηρακλειωτών αστυνομικών και των αστυνομικών Σωστά. που υπηρετούν εδώ. Εμείς θα είμαστε κοντά στους πολίτες, στη διάθεσή τους και στο 100 μπορούν να καλούν και να έρχονται οι ίδιοι στο Μέγαρο να επισκέπτονται το καινούριο γραφείο και τις υπόλοιπες υπηρεσίες, όχι μόνο στο Ηράκλειο στην πόλη, αλλά και στις υπηρεσίες Πέθρο. Μάλιστα. Κύριε Πικράκη, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ.